Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, όπως είναι γνωστό, το τελευταίο διάστημα εκδηλώνονται μαζικές και πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιός. Αιτία αυτών των κινητοποιήσεων είναι το σχέδιο της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιός να προχωρήσει στην απόσχηση του τμήματός της των κόκκινων δανείων, δηλαδή να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτά τα τμήματα πανελλαδικά, στα καταστήματά της, αλλά και στις θυγατρικές της. Τα ίδια πριν λίγο καιρό πήγε να κάνει η ίδια τράπεζα και με τους φύλακες και τις καθαρίστριές της. Όλο το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, οι εργαζόμενοι στα τμήματα των κόκκινων δανείων, 1.200 είναι περίπου πανελλαδικά όλοι αυτοί, ακούνε τα διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιός να διαδίδουν έντεχνα ότι είτε θα απολυθούν απευθείας, είτε θα μεταφερθούν σε ιδιωτικές εταιρείες, τα γνωστά φαντ, κοράκια τα έλεγε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά, τα οποία θα αναλάβουν να διαχειριστούν τα πακέτα των κόκκινων δανείων, δηλαδή τι, να εκβιάζουν και να βάζουν το μαχαίρι των πληστηριασμών στα λαϊκά σπίτια. Ξέρετε, η καμπάνα δεν χτυπά μονάχα για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιός και καλό είναι να την ακούσουν και οι εργαζόμενοι των άλλων τραπεζών και να μην εφησυχάζουν. Είναι φανερό, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ότι έχει ξεκινήσει από την Τράπεζα Πειραιός ο νέος γύρος υλοποίησης των πλάνων αναδιάρθρωσης των τραπεζών, που σημαίνει βεβαίως νέες απολύσεις εργαζομένων, τους οποίους θέλουν να ξεφορτωθούν μαζί με τα κόκκινα δάνεια. Για να περάσει δε όλο αυτό, όπως είναι γνωστό, απαιτείται και σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Και γι' αυτό η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιός, μαζί με το κλίμα τρομοκρατίας και ανασφάλειας που συντηρεί μέσα στους χώρους εργασίας, ενημέρωσε πρόσφατα τα σωματεία των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιός ότι εφ' εξής δεν θα επιτρέπεται, λέει, η συνδικαλιστική δράση για την ενημέρωση των εργαζομένων σε ώρα εργασίας, επικαλούμενη μάλιστα η διοίκηση και τη σχετική νομοθεσία, δηλαδή το νόμο 1264. Τέτοια δημοκρατία στους χώρους δουλειάς. Έχουμε δύο ερωτήματα για σας, κυρία Υπουργέ. Τι σκοπεύετε να κάνετε ως κυβέρνηση για να προστατέψετε τη συνδικαλιστική δράση στην Τράπεζα Πειραιός και όχι μόνο βεβαίως, και τι θα κάνει τέλος το Υπουργείο σας στην ενδεχόμενη, στην αναμενόμενη μάλλον, προσπάθεια της Τράπεζας για απόσχηση του τμήματος των κόκκινων δανείων, μαζί βεβαίως με το προσωπικό που απασχολείται εκεί. Ευχαριστώ.